Το ιστορικό χαμηλό ποσοστό συμμετοχής, οι σημαντικές απώλειες για Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ, του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Ελληνικής Λύσης είναι τα βασικά συμπεράσματα των ευρωεκλογών στη Μαγνησία. Η συμμετοχή μόλις που ξεπέρασε το 42%, ενώ σε περιοχές όπως η Αλόνισος, όπου η Ελληνική Λύση ήταν δεύτερο κόμμα, οι 7 στους 10 δεν πήγαν να ψηφίσουν. Πάνω από 60% κυμάνθηκε η αποχή σε Σκιάθος, Κόπελο και στους Δήμους Ζαγοράς, Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου. Το χαμηλότερο ποσοστό αποχής καταγράφηκε στο Δήμο Ρήγα Φεραίου και ήταν 54,4%. Είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει τα κόμματα να το δουν πολύ πολύ σοβαρά, για τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την κορυφαία διαδικασία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Στον Δήμο Βόλου η αποχή ξεπέρασε το 58%, με τον Δήμαρχο Αχιλέα Μπέο να δηλώνει προσερχόμενο στο εκλογικό κέντρο του 2ου Γενικού Λυκείου Βόλου προκειμένου να ψηφίσει. Οι εκλογές είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δυστυχώς, με αποχή που φτάνει το 60%, η κατάσταση προκαλεί απογοήτευση και δείχνει ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα στη χώρα και στην Ευρώπη, αφού τα πολιτικά καρτούνς δεν έπεισαν τους πολίτες που τους γύρισαν την πλάτη, και αυτό συνιστά μεγάλο πρόβλημα. Στις χθεσινές εκλογές η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτη σε όλους τους δήμους της Μαγνησίας, ωστόσο έχασε σχεδόν 3,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις ευρωεκλογές του 2019. Το υψηλότερο ποσοστό της το πήρε στον Αλμυρό, όπου συγκέντρωσε το 35,7% των ψήφων, ενώ το χαμηλότερο στην Αλόνισο, όπου έλαβε μόλις 25,8%. Εστιάζω στο ότι ο κόσμος εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία, τη διατηρεί πρώτη και με μεγάλη διαφορά, αλλά θέλει καλύτερα, γρηγορότερα, αρτιότερα. Και αυτό είναι το μήνυμα, αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Όλα τα άλλα είναι δεδομένα που πολιτικά ισχύουν. Η δική μου ανάγνωση είναι ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Μας εμπιστεύεται, ενώ εμπιστεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όμως θέλει τα πράγματα να τα κάνουμε καλύτερα και γρηγορότερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε σχεδόν 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019, ενώ δεύτερος ήταν μόνο στον Δήμο Βόλου και τον Δήμο Νοτιού Πηλίου, τέταρτος ήταν στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, με την έννοια ότι αν σκεφτούμε ότι πριν από 7-8 μήνες περίπου είχαμε μια εκλογή νέου Προέδρου, είχαμε παρέτηση του Αλέξη του Τσίπρα, είχαμε εκλογή νέου Προέδρου. Είχαμε μια διάσπαση, είχαμε αποχώρηση στελεχών που ήταν και συνευραλγικές θέσεις. Προσπαθήσαμε να ανασυγκροτήσουμε το κόμμα. Αν σκεφτείτε λοιπόν και εσείς και τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις τότε δημοσκοπήσεις που παίρναμε ένα ποσοστό που ήταν μονοψήφιο, θεωρούμε ότι το ποσοστό που έχουμε επιτύχει είναι αρκετά ικανοποιητικό. Τρίτο κόμμα ήταν το ΠΑΣΟΚ, που ενίσχυσε τα ποσοστά του κατά 5% σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019. Μάλιστα, στους 4 από τους 8 δήμους της Μαγνησίας ήταν δεύτερο κόμμα, και συγκεκριμένα στους δήμους Αλμυρού, Ζαγοράς Μουρεσίου, Ρήγα Φεραίου και Σκιάθου. Θέλει δουλειά ακόμα. Δεν βαυκαλιζόμαστε ότι όλα πάνε καλά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Έχω, νομίζω, εντοπίσει και εγώ και τα υπόλοιπα μέλη της Νομαρχιακής και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και όλοι όσοι αγαπάνε το χώρο και δεν θέλουν απλά να έχουν μια καρέκλα. Έχουμε εντοπίσει τι πρέπει να αλλάξει και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πορευτούμε σε αυτό. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι αυτοί που θέλαν πραγματικά να βοηθήσουν, βοήθησαν. Όσοι επέλεξαν απλά να καθίσουν γιατί έχουν μια άλλη οπτική, θα τα πούμε όλα όταν θα βρεθούμε από κοντά. Αναφέρεστε σε κάποια κομματικά στελέχη που, κατά την άποψή σας, δεν έδωσαν ό,τι έπρεπε να δώσουν για να πάει ακόμη καλύτερα το κόμμα? Μα είναι πολύ εύκολο. Άμα δούμε τις φωτογραφίες, ποιοι ήταν δίπλα, ποιοι βοηθούσαν σε κλιμάκια, ποιοι βγαίνανε, ποιοι μιλούσανε, ποιοι μοιράζανε, ποιοι ήταν στο εκλογικό κέντρο, ποιοι κάνανε όλη αυτή τη δουλειά, είναι πάρα πολύ εύκολο από τον κόσμο να καταλάβει ποιοι πραγματικά είναι δίπλα σε όλους. Και όταν λέω σε όλους, εννοώ σε όλους, και ποιοι πραγματικά έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους και σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο. Κατά σχεδόν 4 ποσοστιαίες μονάδες αύξησε το Κομμουνιστικό Κόμμα τις δυνάμεις του στη Μαγνησία σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Μάλιστα, στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου και στη Σκόπελο ήταν δεύτερο κόμμα. Είναι πάρα πολύ θετικά τα αποτελέσματα σε μια σειρά από περιοχές και της Μαγνησίας. Στη Νέα Ιωνία, για παράδειγμα, στην εργατογειτονιά της Νέας Ιωνίας, που έχουμε 3% άνοδο σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές. Είναι στη Ζαγορά των αγώνων, των αγροτικών αγώνων, στον Αλμυρό, επίσης των αγροτικών αγώνων, σε αρκετές περιοχές, στη Σκόπελο, σε περιοχές άλλες και του συνοικίες του Βόλου, αλλά φυσικά και της Μαγνησίας.